Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Μάντικα του Metal Hammer, βεβαίως. Μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Βρισκόμαστε πάντα εδώ στην ηρωική και φιλόξενη σκηνή του Remedy και σε μερικές μέρες, την 5η συγκεκριμένα, 20 του μήνα, στο θέατρο Βράχων. Στον Βύρονα, η Αχερουσία θα παρουσιάσουν την θεατρική τους παράσταση, τον Προμηθέα, που βασίζεται στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος. Περισσότερα όμως για αυτά θα μας πει ο ηθήνων νου στον Αχερουσία, ο Γιώργος Βορέας. Γεια σας. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Μια χαρά, όλα καλά. Και με την ευκαιρία θα τον βάλουμε και Under the Blade να μας πει για τα αγαπημένα του άλμπουμ. Γιώργο, ο Προμηθέας μέχρι πρότινος πεζόταν σε κάποια κλειστά θέατρα, σε μια σειρά παραστάσεων, η οποία έγινε 2-3 φορές. Δύο σεζόν στην πραγματικότητα. Οι οποίες πήγανε καλά, έτσι. Πολύ καλά και έχουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος το υποδέχτηκε και το αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα και το στήριξε και γι' αυτό τον λόγο και προέκυψε και η δεύτερη σεζόν. Τώρα θα έλεγες ότι με κάποιο τρόπο ο Προμηθέας αλλάζει πίστα? Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια έργα, αλλά και στη γέννησή του το θέατρο, ήταν φτιαγμένο για να παίζεται σε ανοιχτούς χώρους. Πόσο μάλλον σε ένα έργο το οποίο διατηρεί κάποια χαρακτηριστικά του αρχαίου δράματος. Οπότε γιατί όχι, τι πιο ωραίο από το να το παίξουμε σε έναν ανοιχτό χώρο, σε έναν ιστορικό χώρο όπως είναι το Θέατρο Βράχων, και είναι μια στιγμή την οποία θέλουμε να τη ζήσουμε με όλη μας την ψυχή και να την ευχαριστηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τι είδους αναπροσαρμογή έχει γίνει στην σκηνοθεσία και στην παρουσίαση του έργου ώστε να φύγει από το κλειστό θέατρο και να μπει στο ανοιχτό? Καταρχάς θα γίνουν όλα εκείνα τα οποία θα θέλαμε να έχουμε και τα οποία δεν είχαμε λόγω των συμβάσεων τις οποίες καλούμασταν να ακολουθήσουμε σε σχέση με το κλειστό χώρο. Πρώτα και κύρια, η μπάντα στην ουσία θα έχει κάποιο σκηνικό μέρος σε όλη την εξέλιξη του δράματος και θα βρίσκεται και αυτή επί σκηνής, δηλαδή θα είναι ορατή. Ενώ ο προηγούμενος κλειστός χώρος δεν μας επέτρεπε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Κατά δεύτερο λόγο, είναι πολύ περισσότερα τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν. Έχουμε ξαναφέρει κοντά μας πολλά παιδιά τα οποία δεν μπορέσαν να συνεχίσουν στη δεύτερη σεζόν και όλοι μαζί φτιάχνουμε κάτι μεγαλύτερο. Κατά τρίτον, θα εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο την ίδια τη μπάντα. Εκτελεστικά θα έχουμε τρεις κιθάρες επί σκηνής, μπάσο, κρουστά και βεβαίως θα έχουμε και αυλούς και γκάιντα. Θα έχουμε την τιμή να μας βοηθήσει ο Πανδύων, ο οποίος είναι γνωστός από τη συνεργασία του με τους Κάβυρ και γενικότερα εντρυφεί, αν θέλεις να το θέσω έτσι, στη παραδοσιακή μουσική και στη μίξη της με τον μεταλλίχο. Δεν ξέρω αν το πιστεύω πολύ αυτό που θα πω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι συγκροτήματα σαν τους Αχερουσία δίνουν στο heavy metal μια διαφορετική διάσταση, το πηγαίνουν κάπου αλλού από ό,τι το έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Και αυτό, είναι, ναι. αυτό πιστεύω είναι ο σπόρος του ίδιου του heavy metal. Mm-hmm. Δηλαδή ακούμε αυτή τη μουσική γιατί πάντοτε οι μπάντες οι οποίες την υπηρετήσανε μας εξέπληξαν θετικά. Δεν είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτού του είδους τις καινοτομίες, το έχουν κάνει κι άλλοι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε όλες αυτές τις καινοτόμες πράξεις, τις οποίες κάναν όλα αυτά τα χρόνια οι rock καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες του heavy metal, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα να έχουμε εμείς το θάρρος, να πειραματιζόμαστε και να προσπαθούμε κι εμείς να εξελίσσουμε λίγο παραπάνω την αγαπημένη μας μουσική. Έφερες 10 άλμπουμ από 10 αγαπημένα συγκροτήματα εδώ. Θα ήθελα να μου πεις όχι τόσο μια αντικειμενική κριτική πάνω στο άλμπουμ, αλλά το τι σημαίνει το κάθε άλμπουμ αυτό για σένα προσωπικά. Ποια είναι η δική σου ιστορία, ποια είναι η δική σου ανάγνωση στα άλμπουμ αυτά. Άλλα περίμενα να μου στείλεις, άλλα μου έστειλες και ξεπλάγινε, ούτε ευχάριστο ούτε δυσάρεστα, βλέποντας τις επιλογές σου. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από εδώ. Από το Crimson Idol των Wasp. Τεράστιος δίσκος. Τεράστιος. Για μένα ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην παγκόσμια μουσική. Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα καλλιτεχνικά προϊόντα τα οποία έχουν βγει ποτέ. Ένας δίσκος ο οποίος αποδίδει το προσωπικό δράμα, αν θες, ή τις προσωπικές ανησυχίες του Blackie Lawless τότε. Ένας δίσκος ο οποίος σίγουρα ξενίζει σε σχέση με το προϋπάρχον υλικό το οποίο κυκλοφόρησε από τους Wasp. Ένας δίσκος απίστευτης μελωδικότητας. Εγώ γενικότερα συνταράζομαι και από την ερμηνεία του Μπλάκη και από τις συνθέσεις και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποια βασικά riffs τα οποία τα αναλάσσει και τα ξανακυκλοφορεί μέσα. Για μένα ένας από τους απόλυτους concept δίσκους που έχουν βγει ποτέ. Απέναντι στο άλμπουμ των Wasp θα βάλω τούτο εδώ το άλμπουμ των Skyclad, είναι το Irrational Anthems και είναι το άλμπουμ στο οποίο οι Skyclad στην ουσία έγιναν λίγο πιο folk. Έχασαν κάπως τον metal χαρακτήρα τους. Ναι, παραέμεινε βέβαια ένας πολύ metal δίσκος, δεν το συζητάμε. Ναι.
Για μένα. Εντάξει, στο παρελθόν υπήρχαν και θρά στοιχεία και τέτοια. Τα πράγματα εννοείται, δεν υπάρχουν εννοείται, πια εδώ. Εννοείται. Για μένα ένα δίσκο ο οποίο καταρχάς συνδέεται με την εφηβεία μου. Δηλαδή, Sky Glant, άκουγα, να το πω λίγο διαφορετικά, γυμνάσιο Λύκειο, Αμπαλαβός. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλαμε και εμείς να το λύσουμε με τη Σαχερουσία να συνδυάσουμε παραδοσιακή μουσική με το metal είναι σίγουρα και Sky Glant. Είναι ένας δίσκος απίστευτα δυνατός, απίστευτα ειλικρινής. Μια κατάθεση ψυχής όσον αφορά στιχουργικά τον Μάρτιν Βόλκερ που τότε ήταν ο τραγουδιστής τους. Τραγούδια γραμμένα με ασύλληπτο κέφι. Ένας δίσκος ο οποίος με ξεσηκώνει. Θυμάμαι μάλιστα να ακούω εξαπλωμένο στο Walkman, υπήρχε αυτό το πράγμα κάποτε, λεγόταν Walkman, έπαιζε κάτι πλαστικά πράγματα που λέγονται κασέτες. Λοιπόν, και θυμάμαι να ακούω, να λέω ότι μου τα έχει πει όλα ο δίσκος και να ακούω το πρώτο τελευταίο τραγούδι, το History Lessons, και να έχω πεταχτεί από το κρεβάτι, να μην έχω διαβάσει. Την άλλη μέρα, ας πούμε, έδινα διαγώνισμα, πήγα λες και ήμουνα χάλια. Τρομερός δίσκος. Τι κρατάω. Τώρα αυτό είναι μεγάλη μαχαιριά, είσαι πολύ σκληρός. Μόνο και μόνο για λόγους δικαιοσύνης μουσικής θα πούμε Wasp. Μάλιστα. Και απέναντι στο άλμπουμ των Wasp, δεν θα μπω ακόμα στα extreme που έφερες, απέναντι στο Wasp θα βάλω το Land of the Free των Gamma Ray. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1995 και σε βρήκε έφηβο. Ναι, πάλι τα ίδια. Ναι. Ήταν το δεύτερο μεγάλο δέος, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είχα μουσικά εκείνη την περίοδο. Ήμουν απορρομένος. Εκείνη την περίοδο κιόλας είχε βγει το Land of the Free, αμέσως μετά βγήκε το Summer in Outer Space. Ναι. Out in Space, άλλη δισκάρα τεράστια. Ένας δίσκος ο οποίος στην ουσία το θεωρώ το διαμάντι του power metal. Ίσως το πιο όριμο τότε που βγάλανε η Gamma Ray, που δεν είναι λίγοι. Μην ξεχνάμε ότι ο Kai Hansen ούτε λίγο ούτε πολύ έχει τη δικιά του πορεία με τους Helogon και με ό,τι αυτό σημαίνει για την ίδια τη μουσική του power metal. Wasp ή Gamma Ray. Τώρα πάλι για λόγους δικαιοσύνης προς την παγκόσμια μουσική, Wasp. Wasp. Λοιπόν. Όχι. Απέναντι. Δεν θα βγάλω ακόμα τα κρέα, να δώσουμε ακόμα ένα. Paradise Lost, που Draconian είναι. Times. Εντάξει. Το 95 πρέπει να ήταν μια χρονιά που σε. Ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί, είναι η αλήθεια. Σε καθόρισε. Βγαίνανε τρομεροί δίσκοι εκείνα τα χρόνια. Το Draconian Times είναι ένας δίσκος ο οποίος ακολουθεί για μένα τη χρυσή τομή σε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τους Paradise Lost, τα οποία δεν ήταν λίγα. Δηλαδή, σε αυτό το δίσκο, η Paradise Lost για μένα είναι και το καταλάβαινες ότι πέρα από το απίστευτο ταλέντο που ξεπήδαγε από αυτό το δίσκο, συνδυάζαν με τρομερή σοφία και οικονομία το υλικό τους και τις επιρροές τους. Δημιουργήσαν ένα καλλιτέχνημα ακόμα και από αισθητικής άποψης όσον αφορά το artwork. Όταν εγώ το πρωτοείδα αυτό το πράγμα, έμεινα χαζός. Δηλαδή, δεν περίμενα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ήδη από τις πρώτες νότες του Enchantment κτλ. Κόλλησα με αυτό το δίσκο απίστευτα. Για μένα το καλύτερό τους, συγγνώμη αν κάποιος διαφωνεί με αυτό, αλλά το θεωρώ. Μια άποψή σου είναι τώρα. Ναι, ναι, κάτι μεγαληθικό. Κάτι μεγαληθικό. Και για την ιστορία της μουσικής, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι τότε αντιμετωπιζόντουσαν ως οι συνεχιστές των μεγάλων παντών. Βέβαια. Paradise Lost. Απέναντι στους Wasp. Wasp ταγκωτό. Αυτό το βγάλα πολύ νωρίς, νομίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πέρα στα πιο ακραία πράγματα. Το Ceremony of Opposites των Samael το ακούγαμε πριν από λίγο με τον Γιάννη εδώ πέρα και λέγαμε πως είναι ένα άλμπουμ full στο riff, riff πάνω στο riff και δεν είναι ακριβώς αυτό το black metal τον οδηγητό, όχι, ρε παιδί, όχι, είναι άλλο πράγμα. Καταρχάς να πούμε το εξής, ευχαριστούμε την Ελβετία για τη μουσική που έχει προσφέρει στο metal γενικώς. Του Celtic Frost, του Samael, του Crocus, δεν το συζητάμε, καλά και πόσα άλλα ακόμα. Γενικώς οι Ελβετοί είναι απίστευτα ταλαντούχοι στη μουσική. Αυτός ο δίσκος που ανέφερε στα τρομερά του riff και τους απίστευτους ρυθμούς, η σύνθεση κατά βάση είναι του drummer, του Zitra. Mm-hmm. Και αυτό είναι το απίστευτο και από όσο ξέρω είναι ένας δίσκος ο οποίος γράφτηκε εξ ολοκλήρου ζωντανά. Γι' αυτόν τον λόγο και είχε αυτή την απίστευτη ζωντανή αίσθηση, αυτή την απίστευτη δύναμη, αυτό το απίστευτο σκοτάδι το οποίο βγαίνει μέσα από τα ηχεία. Ένας δίσκος ο οποίος πραγματικά επίσης με στήγιωσε, δηλαδή άνοιγε απίστευτους ορίζοντες στον τρόπο με τον οποίο το προσλάμβανα τότε και ακόμα και σήμερα τον ακούω με δέος και με μεγάλη χαρά. Ωραία. Δεν βάζω το Samael απέναντι στο Wasp, το κρατάω για λίγη ώρα το Wasp και θέλω να μου μιλήσει για τον Dead Poem, τον Rotting Christ. Είναι ό,τι θα είχαν κάνει οι Samael αν ήταν Έλληνες για μένα. Για μένα είναι ένας εξαιρετικός δίσκος. Ναι. Δηλαδή υπάρχει εντοπιότητα στο Dead Poem, πιστεύει εσύ στο Samael. Όχι, θεωρώ ότι τα ίδια συναισθήματα τα οποία μου έχει γεννήσει ας πούμε, το Ceremony of Opposites μου γεννάει και το Dead Poem. Απίστευτα δυναμικό δίσκο. Η αλήθεια είναι πως ήδη παρακολουθούσα τον Rotting Christ εκείνα τα χρόνια και μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος, κυρίως λόγω παραγωγής μάλλον,
που διαφοροποιήθηκε αυτό το άλμπουμ σε σχέση με το Triarchy of Lost Lovers. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι ένας heavy metal ύμνος, να το πω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή όποιος heavy metal-ας θέλει αυτό το δίσκο να τον κατηγορήσει και να τον κατατάξει ας πούμε στο ατάλλαντο εντός εισαγωγικών black metal, τα οποία αυτά βέβαια δεν ισχύουν, έτσι. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος του κλείνει το στόμα πάρα πολύ εύκολα και χωρίς κανένα έλεος. Είναι ένας απίστευτος δίσκος, μία από τις δημιουργικές κορονίδες του Σάγκη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που αυτό το άλμπουμ βγήκε από τους Rotten Christ. Φανταστικά, και άμα βάλω τώρα το Σάμελ απέναντι στο Rotten Christ, τι θα βγει, τι θα δείξει. Πω, πολύ σκληρό αυτό. Θα πω Rotten Christ. Θα πω Rotten Christ γιατί ο Σάκης τόσα χρόνια σηκώνει με το δικό του τρόπο τη σημαία και βοηθάει πάρα πολύ στην ουσία αυτή τη χώρα να μπει στο χάρτη μουσικά. Ισχύει αυτό που λες, αλλά έχουμε και ένα προστούμενο από πριν. Βάζω το Rotten Christ απέναντι στο Wasp. Πω. Συγγνώμη, Σάκη. Ο Μπλάκη κερδίζει και πάλι. Ο Μπλάκη κερδίζει και πάλι. Πιστεύω, Σάκη, θα συμφωνούσες. Rainbow Rising. Εντάξει. Γιατί το Rising, γιατί έχει το Stargazer, ας πούμε, μέσα. Καλά, μόνο γιατί έχει το Stargazer. Μόνο γιατί έχει το Stargazer. Ας πούμε ότι ακόμα θα μπορούσα να βρω χιλιάδες λόγους, αλλά αφού μιλάς για το Stargazer, είναι σίγουρα ένα τραγούδι το οποίο με τα πιο απλά συστατικά, δηλαδή κιθάρα, μπάσο, drums, και λίγα πλήκτρα και σίγουρα τη φωνή του τεράστιου που δεν είναι πια μαζί μας, του Dio, δημιούργησε ίσως ένα από τους πιο πλήρεις, θα τολμήσω να πω, epic δίσκους όλων των εποχών. Όποτε ακούω να ξεκινάει αυτό το άλμπουμ ή όποτε ακούω ας πούμε το Stargazer να ξεκινάει με αυτά τα απίστευτα drums του Cozy Powell που δεν είναι επίσης μαζί μας, πραγματικά με πιάνει δέος και μου θυμίζει ότι η μουσική που αγαπάμε υπάρχει τελικά παντού και στο παρελθόν, το παρελθόν το δικό της εννοώ, και στο μέλλον της. Εδώ δεν νομίζω να μπορεί να σταθεί ο Μπλάκη. Τα καταφέραν, βγάλαμε. Αποκλείεται να μην κερδίζαν οι Rainbow. Λοιπόν, όχι, θα βγάλουμε τούτο εδώ. Θα βάλουμε το Lateralus των Tool. Έχουν περάσει κοντά 20 χρόνια από τότε. Και έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ των Tool στον διάμεσο. Περιμένουμε. Εντάξει. Τουλάχιστον έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να βγάζουν δίσκους οι οποίοι έχουν απόλυτη ουσία κατά τη γνώμη μου, χωρίς να πιέζονται πάρα πολύ, να αγχώνονται. Το Lateralus, όταν το πρωτοάκουσα, έπαθα πλάκα. Νόμιζα πως το metal είχε τελειώσει. Δεν θα πω ψέματα. Δεν σημαίνει πως δεν άκουγα. Απλά θεωρούσα πως δύσκολα βγαίνανε πράγματα τα οποία θα με αγγίξουν με τον τρόπο με τον οποίο με αγγίξανε τα προηγούμενα άλμπουμ τα οποία κουβεντιάσαμε. Παρ' όλα αυτά, το Lateralus, επίσης ένα τεράστιο concept album. Που λογικά κατάλαβες ότι έχω μία αρρώστια με τα concept albums γενικότερα. Κατάφερα να μπει μέσα στην καρδιά μου από την πρώτη στιγμή. Ακόμα τον ακούω και ενθουσιάζομαι, ακόμα τον ακούω και βρίσκω στοιχεία τα οποία με ξεπερνάνε από κάθε άποψη και σαν ακροατή και θεωρώ πως πολλά ακόμα χρόνια θα μου χαρίζει απίστευτες εμπειρίες. Rainbow Tool. Κοίταξε τώρα. Σε 20 χρόνια από τώρα κάποιος θα πει Tool. Τώρα όμως εγώ θα πω πάλι Rainbow. Ένα επίσης κλασικό άλμπουμ της δεκαετίας του 70 που προηγείται χρονικά τον Rainbow, είναι το τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Αυτός ο δίσκος στην ουσία καταρχάς περιέχει 4 από τους μεγαλύτερους ύμνους, να το πούμε λίγο διαφορετικά, της rock ιστορίας. Μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Και θα πεις το Rock and Roll, θα πεις το Black Dog, θα πεις το Stairway to Heaven και το Battle of Evermore. Αυτά αρκούνε νομίζω. Είναι ένας δίσκος που γράφτηκε με απίστευτο κέφι, γράφτηκε επίσης ζωντανά όπως γραφόντουσαν τότε οι δίσκοι και όπως πραγματικά πιστεύω αξίζει να γράφεται η μουσική. Η απίστευτη χημεία αυτών των ανθρώπων φαίνεται μουσικά. Το ταξίδι το οποίο υπάρχει από αυτές τις μελωδίες ακόμα και σήμερα για μένα παραμένει σύγχρονο και μπορεί να κάνει τον κάθε έναν να χάσει το μυαλό του ακούγοντας αυτή τη μουσική. Για μένα κάτι τεράστιο. Θα μπορούσαν να είναι όλοι οι δίσκοι των Led Zeppelin, κακά τα ψέματα. Δεν βγάλανε ποτέ κάτι κάτω του μετρίου ή κάτι το οποίο να μας έκανε να σηκώσουμε το φρύδι. Κάτι απόκοσμο και κάτι ακόμα το οποίο εχνηλατούμε. Πραγματικά τριχιάζω με αυτό το δίσκο. Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Αυτή τη φορά θα μιλήσω με όρους δικαιοσύνης. Έτσι κι αλλιώς περίπου παίξανε τον ίδιο καιρό μπάλα. Θα πω πάλι Rising. Θα πω πάλι Rising. Δεν ξέρω αν έκανα καλά από το κράτσα τελευταίο αυτό. Σε βενσανικός, Ναι. Για μένα... Ξεκάθαρα.
Ναι, ξεκάθαρα, κοίταξε. Λατρεύω τους Maiden γενικώς σε πάρα πολλά πράγματα. Έχω πιέσει τον εαυτό μου και έχω καταφέρει να αντέξω και την εποχή που τραγούδαγε ο Blaze Bailey. Γιατί πραγματικά υπήρχαν και πολύ καλά τραγούδια σε εκείνη την περίοδο και σίγουρα μπολιάσανε και τη μετέπειτα περίοδό τους. Είναι και λίγο θέμα γενιάς και ηλικίας ότι τους πέτρεις εκεί πέρα με τον Μπέιλι. Η αλήθεια ήταν μεγάλο φάουλ. Δηλαδή η ΑΕΚ και η Maiden με διδάξανε ότι με κάποια πράγματα ζωή πρέπει να συμβιβάζει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά σίγουρα αυτός ο δίσκος δεν έχω λόγια να τον περιγράψω. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα concept album όλων των εποχών. Αυτό είναι κάτι που δεν περίμενα να ακούσω από σένα, το δεν έχω λόγια. Τι να πεις, τι να πρωτοπείς. Τη μόνη κακία που θα πω και μπορεί να λιδωρηθώ για αυτό το πράγμα, αλλά δεν με νοιάζει, είναι ότι ίσως το Can I Play With Madness δεν θα πρέπει να είναι εκεί μέσα. Όχι γιατί είναι. Το εισπράξαμε γι' αυτό. Γιατί, όχι γιατί είναι κακό τραγούδι, είναι τρομερό τραγούδι. Και να πούμε και μια αλήθεια. Έχουν το θάρρος αφού παίρνουν αυτή τη στροφή σιγά σιγά στη μουσική τους, να το βάλουν ήδη σαν μια επιρροή, ανοίγοντας έναν δρόμο. Αλλά με εξαίρεση αυτό, το οποίο εξίσου το σέβομαι, νομίζω ότι αυτός ο δίσκος τα λέει όλα. Έχω και... ανακοινώσει αυτοί οι δύο δίσκοι, είναι από τον ίδιο παραγωγό, τον Μάρτιν Μπέρτς και οι δύο. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι να πω για αυτό το δίσκο. Νομίζω ότι να κρατήσω από τα δύο τελικά. Iron Maiden και πάλι Iron Maiden. Και μόνο Maiden. Μόνο Maiden. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είναι πολύ ωραία κουβέντα. Πάντα είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία το να μιλάμε μαζί. Θα ήθελα να επαναλάβουμε, να πούμε για μία ακόμα φορά το ότι θα γίνει την 5η, ναι, 20 του μήνα, έτσι, στο Θέατρο Βράχων. Στο Θέατρο Βράχων θα παίξουμε τον Προμηθέα, αλλά την παράσταση, ο οποίος είναι όλος βασισμένος στο τρίτο μας δίσκο. Σας περιμένουμε όλους εκεί, ελπίζουμε να έρθετε. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να βγει όπως το αξίζει να βγει, κατά τα αστέρια, και θα είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά και με μία μπόλικη συγκινησιακή βαρύτητα το να ανταμώσουν οι ματιές μας εκείνο το βράδυ, καθώς εμείς θα παίζουμε και ο κόσμος θα μας βλέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.